Φίλε, να ξέρεις κάτι, θες να φύγω μήπως τελείως. Γιατί ρε μαλακά. Α, καλά δεν είσαι. Εδώ επέστρεψα στη θέση μου. Σαν πρόεδρος ποδοσφαιρικής ομάδας. Πρόεδρος, τα αρχίδια σου. Η ζωή είναι στα Μπίβλια. Λοιπόν, και εφόσον μάθατε και κάτι σήμερα, Γιάννης. Νίκος. Ξεκινήσαμε. Αυτός ακριβώς. Και σήμερα έχουμε έναν καλλιτέχνη ο οποίος λέγεται Dio de Boca. Το κομμάτι που θα ακούσουμε λέγεται Mafia 193 ή 193 ή Eichachtzibe. Όχι, ρε. Δεν ξέρω πώς είναι στα γερμανικά. Straßenbande. Και χωρίς τα πολλά μάγκες πάμε κατευθείαν στο βίντεο. Πάντα γυρνά χορτά του όλους. Πάσα στην μπάσα αυτά τα καβέρια. Έχω κομμάτια που σπάνε την πέτρα. Ένας για όλους, όλοι για ένα. Κι άλλα κουμπίσεις θα φας και τη σφαίρα. Είναι class flex αυτό να έχεις ping pong σε εσωτερικό χώρο. Ναι. Γιατί πάντα σε εξωτερικό είναι μαλάκα. Το ping pong πάντα σε εσωτερικό είναι ειδικά. Ενώ μέσα στο σπίτι σου, όχι κάπου. Α, μέσα στο σπίτι. Εντάξει, ναι. Μαλάκα παίρνει το τραπέζι της κουζίνας και βάζει ένα διχτάκι. Τάκ, 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 τάκ. Πάτα κιούτα. Ήρε μαλάκα. Γεννημένη στην Αλάνα, μεγαλώσαμε στο δρόμο. Κοκκινή η περιοχή μου, δεν είπα ακού το νόμο. Μας λένε αλήτες που. Γιατί τόσο dark shit, μαλάκα. Γιατί τόσο μαύρηλα. Ναι, ρε μαλάκα. Πληρωμένη δολοφόνη. Α! Ένα εδώ πίσω έχει look τρανό. Όχι, ισχύει. Έχει ίδιο γυαλί ακριβώ, μαλάκα. Στην νόμο, όχι μαλάκα, δεν μετανιώνω. Κάσε το μπασταρδό να τελειώνω. Όλα τα αλάνια δεξιά-αριστερά. Φίλαν τη πόλη 24-7. Ακούρε βλάκα. Bro, what the fuck is going on, φίλε. Το μόνο που λείπει είναι να αρχίσουν να μιλάνε λατινικά για θυσίε εδώ. Ναι, ρε μαλάκα. Μπάτσι μες στο σπίτι μου μπουκάραν μία μέρα. Θέλανε να βρουν τα κύλες και δεν βρήκαν ούτε μένα. Μα κάνε τον μπλοκ μου. Λό, μαλάκα, τι είπε. Θέλανε να βρουν τα κύλες και δεν βρήκαν ούτε πένα. Ούτε μένα είπε. Ούτε μένα. Ναι, ρε μαλάκα. Ποια πένα, τι έδιναν την πένα. Έχουνε στείλει. Εμένα, ρε βλάκα. Όχι εμένα. Τον Τζόρντι ψάχνουν ξύπνα. Με τους δικούς μου βγαίνω στη γύρα. Πάντα γυρνάω χορτάτος. Πάσα στην μπάσα αυτά τα ραβέρια. Έχω κομμάτια που σπάνε την πέτρα. Ένας για όλους. Wait, με τη μάσκα πάει για μπάνιο. Γιατί όχι. Φαντάζει να είσαι τόσο hard shit real life. Μαλάξεις ποιος ήταν πλάκα πλάκα. Κατά μία έννοια hard shit. Ποιος. Ξέρεις τον Undertaker από το SmackDown, ναι. Το ξέρω ότι αυτός δεν είναι έτσι real life. Ναι, το ξέρω. Αλλά για χρόνια έπρεπε να το κάνει εκτός πίστας. Όντως. Να κρατάει αυτό το character εκτός πίστας. Ήταν στο contract του. Οπότε πήγε ρε McDonald's στο drive-thru και τους κοιτούσε. Άνοιγε το πάτρο και τους κοιτούσε. Ξέρεις τι άλλο είναι fucked up. Τι. Jared Leto, τον ξέρεις. Ναι. Όταν ήταν για το Suicide Squad. Ναι. Τύπος... Τον έχει τατού, by the way, στο πόδι. Ναι. Ναι. Πέρα από αυτό. Τέλος πάντων, όταν ήταν στα όταν κάνανε τα γυρίσματα του Suicide Squad, ο τύπος ήταν τόσο in character που ήταν τρομακτικό, ρε. Ο τύπος έστελνε ψόφια ποντίκια στις, ξέρω εγώ, στους συνεργάτες του, ρε μαλάκα, στη Margot Robbie, στον Will Smith, σε όλους έστελνε κάτι μαλακίες, ρε, και τους τρόμαζε. Ε, κριντζάρουν κάτι τέτοια, εγώ τον έσπαγα. Κρίντζ είναι, γι' αυτό. Κρίντζ είναι μαλάκα ο Τζάρετ Λέτο. Έχει κάτι ταινίες που έπαιξε καλός, καλά το ρόλο. Είναι καλός ηθοποιός, αλλά είναι ψυχαναγκαστικός, ξέρω εγώ. Όχι ψυχαναγκαστικός, ψυχοπαθής. Χάρα είναι. Χορτά του όνου. Πάσα στην μπάσα αυτά τα ναβέρια. Έχω κομμάτια που σπάνε την πέτρα. Ένας για όλους, όλοι για ένα. Κι άλλα κουμπίσεις θα φας και τη σφαίρα. Ωραίο ντριλ. Χάτσε το Gio de Boca, δεν ξέρω πώς προφέρεται. Μαλάκα, πολύ hardshit. Ξέρεις τι έλειπε από το βίντεο, να κόβω λέμους από κότες. Μαλάκα, ήταν πολύ μαυρίλα ρε μαλάκα. Μ' αρέσει που είχε τα λάνια μαζί του. Ήταν όλοι εκεί η παρέα, δεν ξέρω εντωμεταξύ από πού είναι. Ασπρόπυργο. Ασπρόπυργο. Το έγραφε πάνω στο κτίριο. Καλή φάση. Είχαν μαζευτεί όλα τα λάνια εκεί. Τον Ασπρόπυργο, όλοι μπλεγμένοι. Έτσι πήγαν λογικά. Λογικά. Η αστυνομία δεν φαίνεται να λειτουργεί καλά εκεί πέρα. Γιατί μάλλον πάμε πολύ αργά. Γιατί πάρει και ο άλλος έχει φύγει. Ωραίο το Gio de Boca. Καλό drill. Shout out Gio de Boca. Shout out σε όλα τα λάνια που είδαμε στο βίντεο clip και τους producers και τους editors, directors. Θα αφήσουμε το link από το original video κάτω στην περιγραφή. Θα αφήσουμε
Τα social media μας κάτω στην περιγραφή, αν θέλετε κάντε ένα follow, like, subscribe όμως σας άρεσε το βίντεο, μάγκες. Αφήστε τις προτάσεις σας κάτω στο comment section και αυτά, τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Μέχρι τότε, σκέρα!